και τους πόρους, είτε είναι ανθρώπινοι αυτοί, είτε είναι οικονομικοί, για να μπορέσουμε να λειτουργούμε ουσιαστικά και όχι διεκπεραιωτικά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να λειτουργήσουμε διεκπεραιωτικά. Και αυτό πλέον οι ένικοί μας και το αναγνωρίζουν και το απαιτούν. Απαιτούν να ζουν σε ένα θεραπευτικό και προστατευτικό πλαίσιο που θα προάγει την αξιοπρέπειά τους στην προσωπική, θα προάγει την προσωπική τους στην ελευθερία, θα προάγει την διεκδικητική ικανότητα, αυτή είναι την ικανότητα που έχουν χάσει και το ενδιαφέρον για τον εαυτό τους. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να αναφέρω ένα γεγονός που έγινε το Σεπτέμβρη, αφού πήρα την άδεια από την ενικό μας τη Φανούλα, να σας το αναφέρω, γιατί η ίδια θα ένιωθε αρκετή φόρτιση εδώ πάνω να σας το επικοινωνήσει η ίδια. Η Φανή τον Δεκέμβρη κλείνει 3 χρόνια. Φανούλα, δεν σε βλέπω. Κάπου εδώ μέσα όμως είσαι. Κλείνει 3 χρόνια στον Ξενώνα. Είναι ένας άνθρωπος πολύ θετικός, ένας άνθρωπος πρικισμένος και όταν ήρθε στη δομή έφερε αυτή τη ζωντάνια και αυτή τη δροσιά την ισιώτικη. Έφερε έναν άλλο αέρα μέσα στον Ξενώνα. Είχε πολλά χρόνια να πάει στο νησί της. Κρατούσε όμως και κρατάει καθημερινά την επαφή με το νησί, με τους γειτόνους, τους συγγενείς, τους φίλους. Και με τη δική μας προτροπή, μετά από πολλά χρόνια πήγε διακοπές πέρσι τον Οκτώβρη. Γυρνώντας από τις διακοπές αυτές, αμυδρά άρχισε να συζητάει για το πότε θα φύγει, αν θα μπορούσε να φύγει, να πάει στον εκεί Ξενώνα. Και άρχισε να βάζει χρονοδιαγράμματα, αμυδρά όμως, μακρινά. Γινόταν κουβέντες όλο αυτό το διάστημα πάνω σε ρεαλιστικά δεδομένα μαζί της, στο αν το επιτρέπουν οι συνθήκες, της αναφέραμε τους δισταγμούς μας, τους προβληματισμούς μας, γιατί είμαστε και αρκετά υπερπροστατευτικοί και μετρικοί μαζί τους, γιατί επενδύουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, δουλεύουμε μαζί, χτίζουμε στόχους, προοπτικές ζωής. Φέτος το καλοκαίρι, από τον Ιούλιο και μετά, έγινε πολύ πιο έντονη αυτή η επιθυμία και αυτή η ανάγκη, πιο πιεστική. Αλλά ταυτόχρονα έδειχνε και μία αμφιθυμία και μία αμφιβολία, μία ανασφάλεια. Όλο αυτό όμως άρχισε να γίνεται έντονο και αναστάτωνε την ίδια, δημιουργούσε αγωνία σε όλους μας και κυρίως την ίδια. Σε συζήτηση με τον ψυχίατρο, τον κύριο Παπαχρήστο, τον ψυχίατρό μας, σε πρόταση δική του, η πρόταση δική του ήταν ότι Φανή πρέπει αυτό το δίλημα να λυθεί στο εδώ και τώρα, πρέπει να φύγει, να πάει στο νησί, να δει αυτόν τον Ξενώνα και να αποφασίσει μόνη της τι θα κάνει. Θα μείνει εδώ ή θα πάει εκεί, δεδομένου ότι στο πατρικό της σπίτι δεν θα μπορούσε να μείνει στοιχείο. Το συζητήσαμε μαζί της, το αποφασίσαμε, κάναμε μία επαφή με τον εκεί Ξενώνα, κάναμε μία γνωριμία. Συζητήσαμε για το κατά πόσο θα μπορούσαμε να τη διευκολύνουμε μέσα σε όλο αυτό το μπέρδεμα και σε αυτή τη διερεύνηση. Υπεύθυνη μάλιστα στον Ξενώνα της ΧΙΟΥ ήταν μια ψυχίατρος που την ήξερε από παλιά η Φανή. Ήταν και επιστημονικά υπεύθυνη και προσωρινή διοικήτρια εκεί στο νοσοκομείο, η οποία είπε ότι και θέση να μην υπάρχει στον Ξενώνα τη Φανούλα θα τη δεχτούμε. Επικοινωνήσαμε με τον αδερφό της που είναι ο πιο στενός συγγενής, ο οποίος ήταν πολύ αποθαρρυντικός και αρνητικός στο να μείνει η Φανή εκεί. Και μπορεί να έπαιξε τον ρόλο του στην τελική απόφαση της Φανής. Αλλά για μένα προσωπικά το ότι τέθηκε ένα δίλημα σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν ήδη μια απόδειξη ότι αυτή η δομή διακίνησε κάποια πράγματα σε αυτήν τη γυναίκα. Κάποια πράγματα που θα πρέπει να προσέξει ώστε η ζωή της από εδώ και πέρα να είναι μια χαμένη ζωή, να ανοίγει δρόμους. Και αν μη τι άλλο, αυτό το ενδιαφέρον για τον εαυτό της. Έφυγε λοιπόν για τη ΧΙΟ και αυτό που της είπαμε είναι ανεξάρτητα από όλα τα προσωπικά της διλήμματα, τις αμφιβολίες, τους φόβους, αυτό που θα πρέπει να κοιτάξει είναι τη δική της ζωή και να προσπαθήσει να φουγκραστεί όχι μόνο το τώρα, αλλά να μπορέσει να φουγκραστεί και το μετά, πηγαίνοντας εκεί. Δεν θα σας κουράσω άλλο, σε ένα τηλεφώνημα που της έκανα και έτυχε να είναι εκείνη τη στιγμή που έφυγε από τον Ξενώνα η Φανή, μου λέει: «Κυρία Βάσο, μόλις φεύγω από τον Ξενώνα». Λέω: «Φανούλα, είσαι καλά?» «Καλά είμαι, κυρία Βάσο, αλλά να ξέρετε ότι αυτός ο Ξενώνας δεν είναι ο ιδανικός Ξενώνας για μένα. Δεν κάνει αυτός ο Ξενώνας για μένα. Άλλα πράγματα κάνουμε εμείς».
Βέβαια, λέει, θα ξαναπεράσω να τους πάρω γλυκά γιατί δεν τους πήγα. Θα περάσω και από το νοσοκομείο να δω την ψυχία του και να τους πω ότι δεν θα μείνω στοιχείο. Θα γυρίσω πίσω στην πράξη. Βέβαια, η χαρά μας ήταν απέραντη. Όταν ήρθε, προσπάθησε λίγο να το εκλογικεύσει όλο αυτό. Ναι, δεν ήταν ωραίο κτίριο, αλλά είχε μια μεγάλη κουζίνα που ήταν πολύ ωραία βαμμένη. Είχε κάποιους πίνακες κτλ. Αλλά η αίσθησή μου ήταν αυτή, κυρία Βάσου. Η αίσθηση ότι ο ξενώνας αυτός δεν θα ήταν για μένα καλός. Όσο και αν πιστεύουμε ότι μεγάλο μερίδιο της ευθύνης για αυτή την απόφαση έπαιξε το ότι ο αδερφός σας δεν ήταν θετικός στο να πάει εκεί. Το ότι η Φανή έμεινε είναι για μας μια μεγάλη απόδειξη όλης αυτής της προσπάθειας που κάνουμε, να τους πούμε στηριχτείτε στα πόδια σας. Σκεφτείτε, κάντε προτάσεις για τη ζωή σας, για τον εαυτό σας. Σκεφτείτε εσείς για σας και εμείς θα είμαστε εδώ για σας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για μένα πολύ συγκινητικό. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να αισθάνεστε ασφαλείς με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας που υπάρχουν στην πόλη. Υπηρεσίες ψυχικής υγείας που δεν καλύπτουν μόνο την πόλη και τον ομό, καλύπτουν τη Λευκάδα, τη Μισή Δολογαρνανία, την Άρτα και είναι οι δομές που δημιουργήθηκαν το 2000. Το 2003 το ψυχιατρικό ιατρείο, εξωτερικό ιατρείο στο νοσοκομείο. Το 2009 το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο. Το 2009 επίσης στάθηκε μια μονάδα ψυχικής υγείας, ο ΚΙΣΠΕ, που άρχισε να λειτουργεί το 2014. Είναι ένας συνεταιρισμός που δουλεύουν μαζί ψυχικά ασθενείς και φυσιολογικοί, υγιείς εισαγωγικά. Και πρωτοδούλεψαν και δικοί μας ασθενείς εκεί, στην τραπεζοκομεία, και τώρα έχουν το κηλικείο του νοσοκομείου. Αλλά επιμένω ότι θα πρέπει να αισθάνεστε ασφαλείς, θα πρέπει να εμπιστεύεστε τις υπηρεσίες αυτές, γιατί στο σύνολό τους απαρτίζονται από επαγγελματίες με γνώσεις, με ευσυνειδησία, με σεμνότητα που για μένα είναι πάρα πολύ βασικό, αλλά κυρίως με δοτικότητα και ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που θα περάσουν το κατόφλι τους. Αυτά κλείνοντας. Να κάνω και μία ανακοίνωση. Δεν ξέρω αν η κυρία Μιχελάκου ή ο κύριος Παπαχρήστος θέλει να πει κάτι γι' αυτό. Την Τετάρτη 12 Νοέμβρη το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, διοργανώνει μία ημερίδα με θέμα τον αυτισμό. Καλό θα είναι να είμαστε όλοι εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Να καλέσω ως εκπρόσωπο του Μητροπολίτη μας, τον Πάτερ Δημήτρη Ντούσκα. Αν κατάλαβα καλά, πρώτα-πρώτα η ομιλήτρια που κατέβηκε από το Βήμα μόλις αμέσως, με αυτά που είπε, με γέμισε συγκίνηση και δάκρυα, γιατί και εγώ συναντώ τέτοια προβλήματα στην διακονία την οποία έχω 50 ολόκληρα χρόνια συμπληρώσει στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους και στη Μητρόπολη που δουλεύω συγχρόνως άλλα τόσα χρόνια. Αν κατάλαβα καλά από την πρόσκληση που στείλατε στη Μητρόπολη, έχει καθιερωθεί η 10η Οκτωβρίου ως ημέρα εορτασμού ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας και όχι μόνο. Θεωρώ ότι το θέμα αυτό δεν είναι θέμα μόνο των ειδικών, των ιατρών και όλων όσων εργάζονται σε αυτόν τον φορέα, αλλά είναι και θέμα όλων μας. Ο καθένας από εμάς, ανάλογα με τις γνώσεις και ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει, μπορεί να προσφέρει κάτι στον άνθρωπο που πάσχει και υποφέρει. Ο Ιησούς Χριστός, πριν σταυρωθεί στο Σταυρό του Γολγοθά για τη σωτηρία τη δική μας, μας άφησε μία παρακαταθήκη με τα λόγια που λέγουν «Ταύτα εν τέλω με ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους» και συνεχίζει «Καθώς θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι, ποιείτε και εμείς αυτής ομοίως». Τι ωραία λόγια, αν τα εφαρμόζαμε. Τα ακούμε βέβαια στη ζωή, αλλά αν τα εφαρμόζαμε αυτά τα λόγια θα ζούσαμε μέσα σε μια κοινωνία αγγελική. Εμείς το αγαπάτε αλλήλους σήμερα το έχουμε μετατρέψει στο μισείτε αλλήλους.
Βρίσκομαι απόψε ανάμεσά σας, αγαπητοί μου αδελφοί, ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Χρυσοστόμου, ο οποίος όταν έλαβε την πρόσκληση για να παραστεί στην απόψινή ωραία εκδήλωσή σας, είχε προγραμματίσει για να βρίσκεται αλλού και όπως βρίσκεται. Και έστειλε εμένα ως εκπρόσωπό του και ως Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως, Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Σας μεταφέρω λοιπόν τις πατρικές ευλογίες του και τις ευχές του για καλή επιτυχία στο έργο σας. Προσωπικά σας εύχομαι και σας συγχαίρω, διότι ασκείτε λειτουργήμα και διακόνημα, όπως το ασκώ και εγώ, που λέει ο Χριστός, εφόσον κάνετε ένα καλό σε κάποιο άτομο που υποφέρει, που πάσχει, σε κάποιον ελάχιστο αδελφό. Τι σημαίνει ελάχιστος? Εκείνος ο οποίος έχει την ανάγκη του καθενός από εμάς που έχουμε υγεία και δυνάμεις. Εάν κάνουμε κάτι καλό σε αυτόν, είναι, λέει ο Χριστός, σαν να το κάνετε σε μένα τον ίδιο. Προσωπικά σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας, στους γιατρούς, στους απόψινούς εκδηλωτές και προγραμματιστές. Ασχολούνται στις δομές και από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και από το πρόγραμμα Ψυχαργός, οι γιατροί μας. Είναι εκείνοι οι οποίοι κάνουν λειτουργήμα, διακόνημα, όπως είπε και ο πατέρας. Δεν θα σας πω τα ίδια λόγια που λένε κάθε φορά, το τι κάνουνε. Θα πω ότι η πολιτεία πρέπει να είναι κοντά τους και πρέπει να είναι κοντά τους πιο συχνά. Να ζητήσω να δώσω το χαιρετισμό του Δημάρχου μας, ο οποίος γεννημένες στις υποχρεώσεις λείπει στην Αθήνα. Να σας πω ότι μου είπε να σας πω ότι ο Ξενώνας, η ψυχαργός, είναι μία κυβωτός αγάπης, όπου αγκαλιάζει όλους τους θαμώνες με περίσσια αγάπη. Πλεονάζω βέβαια στα λόγια μου, γιατί τα λέω έτσι όπως μου έρχονται. Εγώ θα σας καταθέσω δύο δικές μου εμπειρίες και θα τελειώσω, για να σας πω πως αυτοί οι άνθρωποι που όντως κάπως νιώθουν άλλοι όταν τους έχουν κοντά τους, είναι οι ξεχωριστοί, είναι οι καλύτεροι, πολύ καλύτεροι από εμάς. Εγώ είχα την τύχη, την ευτυχία για ένα ολόκληρο χρόνο πέρυσι να διαβάζω μαζί τους μια φορά την εβδομάδα. Διαβάσαμε ποίηση, Ελίπη, Σεφέρη, Ρίτσο, Μιχάλη Γκανά. Διαβάσαμε παραμύθια, τα παραμύθια του Σίλβερστάιν. Και τι να σας πω, το πόσο πολύ μετήχαν, με τι ενδιαφέρον, με τι ερωτήματα, με τι ευαισθησία. Τους βγαίνανε αναμνήσεις διάφορες από τα παιδικά τους χρόνια, από τους χώρους που ζούσαν. Πιστέψτε με ότι είναι πολύ καλύτεροι από εμάς σε πάρα πολλά πράγματα. Η δεύτερη εμπειρία μου ήταν όταν κάναμε μια εκδρομή με το Καπί στην Καστοριά. Και όταν τους πρότεινα να μετέχουν, με πολύ μεγάλη χαρά το κάνανε. Και το μεγάλο, το δικό μου το άγχος ήταν ότι το επόμενο πρωινό ήρθαν μόνοι τους. Και παίρνω τηλέφωνο τα κορίτσια και τους λέω πώς θα τους συνοδεύσω. Δεν ήξερα. Νόμιζα ότι είναι κάτι διαφορετικό. Σας πληροφορώ ότι δεν ήταν καθόλου διαφορετικό. Με μεγάλη αγωνία το είχα σε όλη την εκδρομή. Όμως υπήρξαν κύριοι συνεργάσιμοι, ευγενικοί, με την ομάδα τους να ρωτάνε, με ενδιαφέροντα. Αυτό έχω να σας καταθέσω. Ότι όλοι αυτοί που βρίσκονται εκεί κάνουν ένα υπέροχο έργο, γιατί πραγματικά, κυρία Μπόρου, εάν δεν ήσασταν εσείς και όλη η ομάδα, να μην αναφέρω έναν χωριστά, δεν θα υπήρχε αυτό, με τη βοήθεια βεβαίως και των γιατρών. Εγώ θεωρώ ότι χρωστάμε πάρα πολλά σε εσάς που υπάρχετε και χαίρομαι που σας γνώρισα ειλικρινά, τη Φανή μας, τον Νίκο, την Άννα, την Πολυξένη, το Σπύρο, έχουμε τρεις Σπύρους. Το Σωτήρι, ο οποίος κάνει εθελοντική δουλειά στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, να σας το πω και αυτό. Εξαιρετική η συμπεριφορά του, η συμμετοχή του, και μακάρι η πολιτεία, μακάρι το κράτος να μπορούσε να τους απορροφήσει. Αυτό είναι. Δεν φτάνει μόνο εκεί. Τι κάνουμε οι υπόλοιποι? Λόγια. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι. Έμπρακτα πρέπει η πολιτεία να απορροφά αυτούς τους ανθρώπους, να τους δίνει δυνατότητες να μετέχουν. Αυτό είναι το διατάφτα.
Το Γιάννη, την Αγαθή, την Κωνσταντίνα, τον Γιώργο, την Πέπη, την Έφη, δεν ξέρω αν ξέχασα. Παιδιά, γεια σας. Θα είμαστε ακόμη μια χρονιά μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνετε και καλή δύναμη, πραγματικά καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινη εκδήλωση που διοργανώνουν οι δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και το πρόγραμμα Ψυχαργός για την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας καθιερώθηκε πριν 20 χρόνια με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για τα ψυχικά προβλήματα. Οι διανοητικές διαταραχές βρίσκονται σε άνοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η κατάθλιψη είναι το επικρατέστερο πρόβλημα υγείας σε πολλά κράτη-μέλη της. Η αυτοκτονία, δυστυχώς, παραμένει μια σημαντική αιτία θανάτου. Οι ψυχικές διαταραχές είναι στην πλειοψηφία τους αντιμετωπίσιμες εφόσον γίνονται σωστή χρήση των διαθέσιμων θεραπείων. Η σημασία της ψυχικής υγείας, η αλληλεξάρτηση με τη σωματική υγεία και η επιβάρηση που προκαλούν οι ψυχικές διαταραχές σε προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο αποκτούν αυξανόμενη αναγνώριση τόσο από την επιστήμη όσο και από την πολιτεία. Η μέρα αυτή, δηλαδή 10 Οκτωβρίου, αποτελεί ορόσημο στροφή για τους ανθρώπους που πάσχουν αλλά και για τους ανθρώπους που πασχίζουν για την ψυχική υγεία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το προσωπικό του Ψυχαργός, τους τοπικούς φορείς αλλά και τους πολίτες της Πρέβεζας που έχουν αγκαλιάσει τους ανθρώπους αυτούς, στηρίζουν την προσπάθεια αυτή και προσφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν τη βοήθειά τους. Οι δομές και η ένικη του Ψυχαργός αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας της Πρέβεζας και αυτό οφείλεται σε όλους εσάς με την αγάπη και τη συμπαράστασή σας σε αυτούς τους ανθρώπους που δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς σαν διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας θα είμαστε στο πλευρό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σας.